Την ώρα που οι καταγγελίε διαδέχονται η μία την άλλη για τι συνθήκε κάτω από τι οποίε ζούσαν οι ηλικιωμένοι οι τρόφιμοι του ιδιωτικού οικοευγυρία στα Χανιά, και ενώ η εισαγγελική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθημερινά το κατόφλι τη ασφάλεια Χανίων περνούν είτε συγγένεις ηλικιωμένων που φιλοξενήθηκαν στον οίκο Ευγυρία, είτε άλλοι άνθρωποι που είχαν κάποια εργασιακή σχέση με τη συγκεκριμένη δομή, ώστε να δώσουν τι δικέ του καταθέσει. Ωστόσο, οι νομικοί σύμβουλοι του ιδιωτικού γυροκομείου πέρασαν σήμερα στην αντεπίθεση, αφήνοντα σαφέστατε αιχμέ για τη διαδικασία έτσι όπω εξελίσσεται. Δηλαδή για το γεγονό ότι καλούνται για κατάθεση μάρτυρε κατηγορία και όχι μάρτυρε αληθίας όπως τους χαρακτήρισαν. Και όλα αυτά, τη στιγμή που τα στοιχεία για τους ηλικιωμένους που κατέληξαν στη συγκεκριμένη δομή, αφήνουν άφωνη την κοινή γνώμη καθώς τα ποσοστά θνησιμότητας αγγίζουν το 136%. Η συνταγματική αρχή και η οικονομική αρχή, η κολόνα του οικονομικού μας συστήματος είναι η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως. Δηλαδή πρέπει να ακουστούν και οι δύο πλευρές, για να σχηματιστεί μια άποψη. Δεν μπορεί να φύγει η δικογραφία από την ασφάλεια Γανίων ή από οπουδήποτε και να πάει στην εισαγγελία για να αποφασίσει ο εισαγγελέα αξιολογώντα τα στοιχεία του φακέλου, τα οποία θα είναι μόνο τα στοιχεία τη μία πλευρά. Το ποσοστό εξαρτάται από τη βαρύτητα των περιστατικών που αναλαμβάνει κάθε μονάδα, αλλά ο μέσο όρο παραμένει να είναι 20%. Αν λάβουμε υπόψη τι δηλωθήσει κλίνε που είναι 47 εγγίζει το 136,17%. Το πρωί οι κυρίες Φακιωτάκης και Ρουσόπουλος μετέβησαν στην εισαγγελία Φετών Κρήτης υποβάλλοντας την αντιεισαγγελέα έτοιμα να κληθούν από την ασφάλεια χανίων για κατάθεση μάρτυρες και από την άλλη πλευρά οι οποίοι σε αριθμό ξεπερνούν σε πρώτη φάση τους 50 ενώ στις 5 Μαΐου συμπληρωματικό υπόμνημα για τον ίδιο λόγο θα κατατεθεί και στον Άριο Πάγο. Επειδή λοιπόν η δικαιοσύνη συμβολίζεται με ένα ζυγό, στο ζυγό πρέπει να μπουν ακριβώ το ίδιο βάρο για να ισορροπήσει. Αν στο ζυγό βάλουμε και τον φορτώσουμε μονόπαντα, δεν θα είναι ούτε ζυγό, ούτε βέβαια απόδοση δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τους δύο συνηγόρους της δομής, οι αξιωματικοί της ασφάλειας δεν έχουν δεχτεί τις καταθέσεις ούτε καν των βασικών υπόπτων, δηλαδή των ιδιοκτητών, αλλά και του γιατρού της δομής, όπως επίσης και των κρατικών λειτουργών που κατά καιρούς είχαν διενεργήσει ελέγχου στη δομή. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, να ερευνηθούν όλα αυτά λέξη προς λέξη και όχι να σχηματίζεται αυτή η πλημμυρίδα συκοφαντιών και καταγγελιών, δίθεν καταγγελιών βασίμων, αβάσιμες είναι όλε. Τη στιγμή κατά την οποία, ο, όπως είπε και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης Χανίων, δεν υπήρξε ποτέ καταγγελία. Η μονάδα ελεγχόταν, ανέκαθε και ελέγχθηκε και τώρα το 2001 επανειλημμένα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και επομένως αυτά τα οποία ακούγονται μόνο ζημιά κάνουν. Κανείς από τους 53 αυτούς τους ανθρώπους που ήδη έχουν προταθεί, και θα προταθούν και άλλοι, ίσως και άνω των 20, άρα μιλάμε για 73-75 ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν, κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Επομένως θεωρούμε ότι δεν μπορεί να κλείσει μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς την εξέταση όλων των μαρτύρων και των δύο πλευρών. Και βέβαια να κληθούν να καταθέσουν και η κρατική λειτουργοί, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια διερευνώσαν τους ελέγχους στη μονάδα, άκουγαν τη μονάδα, έβλεπαν τη μονάδα και δεν μιλάμε μόνο για την περιφέρεια Κρήτη, μιλάμε για την πρόνοια, μιλάμε για το υγειονομικό, μιλάμε για το νεοδί, μιλάμε για την Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Αν λοιπόν όλοι αυτοί οι φορεί εμπλέκονται σε ένα τέτοιο σκάνδαλο, εγώ το θεωρώ όχι μόνο αδιανόητο στη σφαίρα τη επιστημονική φαντασία. Ο Νίκο Ρουσόπουλο, πάντω, με αφορμή τα όσα έχουν έρθει στο φω τη δημοσιότητα από πρώην εργαζόμενου τη δομή και όχι μόνο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποβληθούν μηνύσει σε δεύτερο χρόνο. Σίγουρα σα λέω θα υπάρξουν εξελίξει, αλλά μπορεί να μην είναι μόνο αυτοί, δίνουν και περισσότεροι.